Γεια χαρά φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στο κανάλι, είμαι ο Orbuser και σήμερα θα ξεκινήσουμε μια πανέμορφη σειρά, ένα παιχνίδι το οποίο έχει βγει το 1,1 το update και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε λίγο το παιχνίδι και αν σας αρέσει να το διασκεδάσουμε μαζί εδώ παρέα. Είναι ένα farm simulator στην ουσία, με RPG στοιχεία και πολύ όμορφα γραφικάκια. Εδώ πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν τον πρωταγωνιστή μας. Θα του δώσουμε όνομα, Orb User, η φάρμα μας θα ονομαστεί Magic Portal. Θα παίξουμε μάντρα, αγαπάμε πιο πολύ εγώ προσωπικά τα σκυλάκια και θα ήθελα να είχα ένα animal σκυλί και όχι γάτα. Τώρα δέρμα, αλλάζουμε το δέρμα, μαλλιά, βρήκα ένα πολύ ωραίο haircut, αυτό εδώ, λίγο θα το φτιάξουμε φάση χιπστερά, δώσουμε και ένα ωραίο έτσι, μια νεκροκεφαλή και θα του δώσουμε και μουσια να γουστάρουμε. Αυτός ήταν ο ήρωας μας, ο Orb User. Εδώ μπορούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τα χρώματα και όλα αυτά. Favorite thing. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν το έχω βάλει ακόμα για άλλο λόγο. Λοιπόν, το παλιό κλασικό το παιχνίδι είχε το Stardew Valley, ξεχνούσες την φάρμα σου και μπορούσες να διαλέξεις να παίξεις ό,τι γουστάρεις εσύ παραπάνω, είτε να γίνεις ας πούμε να καλλιεργείς, είτε να τα χωράφια σου, είτε να ψαρεύεις, είτε να σκάβεις μέσα στο ρυχείο, να μαζεύεις minerals και διάφορα ορυκτά. Εδώ πέρα σου το έχει κάνει λίγο στο update αυτό, έχουν χωρίσει λίγο κάποια πράγματα. Σε αυτό είναι το κλασικό, το Stardew Farm, όπως ήταν και στο παλιό. Τώρα, εδώ πέρα έχουν κάνει την περιοχή πιο πολύ σαν νησάκια και διάφορα ποταμάκια, ώστε να μπορείς να ψαρεύεις οπουδήποτε βρίσκεσαι αν θες να παίξεις το Riverland, έτσι. Το Forest Farm έχει πιο πολλά δέντρα παντού και γενικά με forest, και αυτό έχει πιο πολύ πέτρινη περιοχή, αρπή με το σκάψιμο και τα ορυκτά και όλα αυτά. Υπάρχει και το Wilderness Farm που εγώ προτείνω να παίξουμε αυτό, αυτό θέλω να δοκιμάσω, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει καθόλου. Είναι κανονικά όπως το ξέρετε τη φάρμα, τη φτιάχνεις κανονικά, απλά τη νύχτα βγαίνουν τέρατα και αυτό φαίνεται πιο intrigue, να είναι πιο ενδιαφέρον να παίξουμε. Άρα λοιπόν, favorite thing, θα έλεγα ξέρω εγώ, hunting, κυνηγός. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή είναι η πρώτη φορά που βάζω το Stardew Valley στο κανάλι, θα αφήσω το intro για όσοι δεν το έχουν δει. Πάμε λοιπόν. And for my very special grandson. I want you to have this sealed envelope. Μάλλον ο παππούς μας αφήνει χρόνους και μας κάνει ένα δώρο. No, no, don't open it yet. Now listen close. There will come a day when you feel crushed by the burden of modern life. Ναι. And your bright spirit will fade before a growing emptiness. Βαθιστόχαστα τα λόγια του παππού, του πράσινου Αγίου Βασίλη. When that happens, my boy, you will be ready for this gift. Let grandpa rest. 20 χρόνια μετά, δουλεύεις στη Georgia επιχείρηση.
στο άγχος της πόλης και της καθημερινότητας, κλασικά σε ένα γραφείο, άλλοι είναι terminated, nope, νάτος και ο χαρακτήρας μας. Και στα δεξιά θα δείτε έναν πολεμόρφο σκελετό, ο άλλος πέθανε πάνω στο γραφείο και καλά. Είναι Life's Better with Georgia και καλά το μότο, με κάμερες παντού να σε παρακολουθούν, μια άγρια σκηνή δουλειάς της σκληρής πραγματικότητας της εποχής μας. Οπ, θυμηθήκαμε το envelope, το γράμμα του παππού, για να δούμε τι λέει. Dear user, if you are reading this, you must be in dire need of the change. The same thing happened to me long ago. I lost sight of what mattered most in life, real connection with other people and nature. So I dropped everything and moved to the place I truly belong. Παρουσιάζει τη ζωή στη φύση και ότι όλα είναι πιο ωραία και ο κόσμος είναι πιο κοντά και όλα αυτά. I've enclosed the deed to that place. My pride, my joy. Magic Portal Farm. It's located in Stardew Valley on the southern coast. It's a perfect place to start your new life. This was my most precious gift of all, and now it's yours. I know you'll honor the family name, my boy. Good luck, love, Grandpa. Και σου δίνει, ας πούμε, το σπίτι στο χωριό. Ιστερόγραφο. If Louis is still alive, say hi to the old guy for me, will you? Εντάξει, παππού. Okay, θα του πούμε. Ωραίο το γραμματάκι σου, αλλά έπρεπε να περάσουμε 20 χρόνια να το διαβάσουμε. Τέλος πάντων, έχουμε βαρεθεί την καθημερινότητα, τη δουλειά στο γραφείο, την κίνηση, το καυσαέριο, την πόλη και λέμε what the fuck. Ας πάρουμε λοιπόν το κτέλ, από ό,τι βλέπετε, και ας πάμε στο χωριό Stardew Valley, που μας περιμένει ένα πανέμορφο αγρόκτημα. Να το κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Φτάσαμε σχεδόν στο Stardew Valley, μισό μίλι πριν σταματήσει το πανέμορφο αυτό λεωφορείακι. Φτάσαμε. Hello, you must be Orb user. Αυτή είναι η Robin. I'm Robin, the local carpenter. Mayor Louis sent me here to fetch you and show you the way to your new home. He's there right now, tidying things up for your arrival. The farm's right over here, if you follow me. Λοιπόν, γνωρίσαμε τον πρώτο χαρακτήρα από το πανέμορφο σπίτι στο χωριό. This is Magic Portal Farm. Αυτή είναι η φάρμα του Magic Portal. Τρομοκρατημένος χαρακτήρας μας. Βλέπει πόσο βρώμικα είναι όλα. What's the matter? Sure, it's a bit overgrown, but there's some good soil underneath that mess. With a little dedication, you have to clean up in no time. Όμορφο το σπιτάκι. And here we are, your new home. Συμπαθητική η Ρόμπι. Oh, the new farmer. Αυτός είναι ο δήμαρχος Λιούις. Welcome, I'm Louis, mayor of Pelican Town. You know, everyone's been asking about you. You know, every day that someone new moves in, it's a quite a big deal. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε χωριό. Τα νέα που είπε ο δήμαρχος αμέσως μαθεύτηκαν σε όλο το χωριό. Κουτσομπολιά. So you're moving into your grandfather's old cottage. It's a good house, very rustic.
Καλό είναι, μωρέ. Rustic, that's one way to put it. Crusty might be a little more apt, though. Rude. Don't listen to her, abuser. She's just trying to make you dissatisfied so that you buy one of her house upgrades. Anyway, you must be tired from the long journey. You should get some rest. Tomorrow you ought to explore the town a bit and introduce yourself. The townspeople will appreciate that. Είναι και η πρώτη μας αποστολή. Να γνωρίσουμε τους κατοίκους του χωριού. Oh, I almost forgot. If you have anything to sell, just place it in the box here. I'll come by during the night to collect it. Well, good luck. Και με την ευχή του Δημάρχου, πάμε να πέσουμε για ύπνο, γιατί ήταν πολύ κουραστική η μέρα μας και το ταξίδι μας. Και όπως σε όλα τα χωριά, ο κόκορας σε ξυπνάει. Και αυτό είναι το ιστορικό του σπιτιού μας. Το παιχνίδι κλασικά παίζεται με το WASD. Μπορείς να γυρίσεις στο περπάτημα πατώντας το Shift. Και είναι πολύ όμορφο το σπιτάκι μας. Ας ανάψουμε τη φωτιά, έτσι να καίει και να ζεσταίνει το σπίτι μας. Και το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ κάθε φορά που ξυπνάω το χαρακτήρα μου είναι να δω τηλεόραση. Πρώτον να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Για την αυριανή μέρα. It's going to be a beautiful and sunny tomorrow. Θα έχει πολύ καλό καιρό. Fortune teller. Ah, yes, I can hear the spirits whispering something to me. The spirits are in good humor today. I think you'll have a little extra luck. Ενδιαφέρον. Και τέλος, Living of the Lamb. Είναι ίσως και το πιο σημαντικό, σου μαθαίνει και κάποιες συνταγές για μαγειρική αργότερα. Welcome to the Living of the Land. We're back again with another tip for you all. Now listen up. This one for all your greenhorns out there. Chop wood and search for wild forage to earn some cash while waiting for the first harvest. Και να σου λέει να κάνεις διάφορα πράγματα. Είναι χρήσιμες συμβουλές. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα box. Ένα δωράκι. Ποιος μας το φέρει, για να δει τι έχει. Parsnip seeds. Oh. Receive 15 parsnip seeds. Και στο στέλνει ο δήμαρχος έτσι για να ξεκινήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Πατώντας εδώ πέρα το θαυμαστικό, μας δείχνει τις αποστολές μας. Πρώτη αποστολή λοιπόν είναι το introduction. Έχουμε άλλα 26 άτομα να χαιρετήσουμε για την πόλη. Και η δεύτερη μας αποστολή είναι να κάνουμε και να τους καλλιεργήσουμε. Ας πάμε λοιπόν έξω. Oh, what a mess. Να μπορέσουμε λοιπόν να βάλουμε τους σπόρους μας, πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσουμε την περιοχή. Παίρνουμε το site λοιπόν και αρχίζουμε και κουπανάμε. Κόβουμε πρώτα χορτάρια. Ας καθαρίσουμε αυτόν εδώ το χώρο στην αρχή για να μπορέσουμε να κάνουμε το χωραφάκι μας, το όμορφο χωράφι μας, που θα καλλιεργήσουμε σπόρους από πάρση και άλλα πολλά. Δεν χρειάζεται να κάνει τα πάντα, λίγο εδώ μπροστά, γιατί από ό,τι βλέπετε κάθε φορά που χρησιμοποιώ το εργαλείο θα δίνει συνέχεια ότι το site δεν σε κουράζει τόσο. Θα διαπιστώσω ότι χάνω και ενέργεια. Κάτω δεξιά έχω ένα μέτρο που μου δείχνει πόσο ενέργεια έχει ο χαρακτήρας μου. Τώρα εγώ ψιλοκαθαρίζω για αυτή την περιοχή γιατί θέλω να μαζέψω και αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, εφόσον δεν με κουράζει το site μου. Ας εκμεταλλευτώ λίγο αυτό ούτως ή άλλως. Οπ, βρήκαμε και ένα mix seed. Ούτως ή άλλως είναι ακόμα 8:40. Μετά τις 9 ανοίγουν τα μαγαζιά στο χωριό. Ας καθαρίσω δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα θα δείτε, θα πάρω αυτό
το εργαλείο και θα σπάσω τις πέτρες. Βλέπετε, βρήκα και ένα κάρβουνο. Δεν χάνω πολύ ενέργεια ακόμα. Είδατε όμως ότι κατέβηκε ήδη. Σπάζοντας πέτρες, φυσικό είναι να κουράζεσαι. Μετά θα πάρω το τσεκούρι μου να κόψω μερικά ξύλα. Πήγα από δεξιά να χτυπήσω για να μην φύγουν τα ξύλα κάτω από εκεί πέρα και τα χάσω. Βλέπετε ότι το να σπάσεις και να κόβεις τα δέντρα ξοδεύεις αρκετή ενέργεια. Ας σπάσω και αυτές εδώ τις πέτρες. Πρέπει να μαζέψουμε πολύ ξύλο, πάρα πολύ πέτρα, πάρα πολύ ξύλο και γενικά να συλλέξουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, είναι ούτως ή άλλως η δουλειά του χωριού, της φάρμας. Θέλω να ρίξω και αυτά τα δύο δέντρα και μετά θα αρχίσουμε να στείλουμε το μέρος για να βγάλουμε τους σπόρους μας και να καλλιεργήσουμε το πρώτο μας χωράφι με αυτούς τους σπόρους που λέγονται parsnip. Νομίζω δεν θα κόψω άλλο δέντρο γιατί δεν θα μας φτάσει η ενέργειά μας να κάνουμε άλλα πράγματα, π.χ. να ποτίσουμε και να γαλλεργήσουμε. Λίγο αυτά τα ξύλα θα πάρω από εδώ και είναι πολύ όμορφα. Παίρνουμε λοιπόν το δεύτερο, το εργαλείο με την τσάπα. Έχουμε γεμίσει ήδη. Σε αυτή την περίπτωση εγώ θέλω να κτίσω ένα chest το οποίο θέλει 50. Ναι. Δεν ήθελα να χάσω κάτι από εξ αρχής, αλλά μάλλον θα χάσω αυτό. Δεν μπορώ να, δεν έχω πλέον χώρο, δεν πειράζει τώρα για δύο κάρβουνα. Θα τοποθετήσω λοιπόν το chest μου εδώ, μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλα και θα αφήσω μέσα το γρασίδι μου, τις πέτρες μου, τα ξύλα μου και όλα αυτά που δεν μου χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν θα πάρω την τσάπα μου και θα αρχίσω να κτίσω εδώ 1, 2, 3, 4, 5 άλλα 5 εδώ, εντάξει. Βλέπετε ότι και έτσι χάνουμε ενέργεια και ας βάλω ακόμα μία τσαπιά εδώ. Τότε που θα δούμε λοιπόν τους σπόρους μας, όπως θα ξέρετε πολύ καλά. Και ας βάλουμε και αυτό το mixed, δεν ξέρω τι είναι. Παίρνουμε λοιπόν το νεράκι μας και αρχίζουμε να ποτίζουμε πολύ όμορφα τους καρπούς που βάλαμε στο έδαφος. Βλέπετε πόσο λίγη ενέργεια μας έχει μείνει ήδη. Αυτό ήταν, ίσα ίσα μας έφτασε η ενέργεια και τώρα το επόμενο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, ποιο είναι, να πάμε μια βόλτα στο χωριό. Α, τι βρήκαμε εδώ. Α, πολύ ωραία. Βρήκαμε διάφορα πραγματούδια. Αυτά τα συλλέγουμε. Νελίκ. Τέλειον. Όχι άλλα εδώ. Daffodil. Και δύο μάλιστα. Δεν είναι όμορφα. Έχεις από εδώ μια βόλτα να βρίσκεται διάφορα τέτοια πραγματούδια. Έχει πάει 2 η ώρα το μεσημέρι. Αργήσαμε πάρα πολύ. Δεν προλάβουμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο σήμερα. Όσους προλάβουμε λοιπόν. Και εδώ πέρα είναι το κέντρο του χωριού. Ας πάμε μία πρώτα απ' όλα στο νοσοκομείο. Είναι κανείς εδώ μέσα? Δυστυχώς δεν είναι κανείς. Τώρα ψιλοαργήσαμε. Τι είναι αυτό εδώ? Εδώ είναι το ημερολόγιο. Είναι πρώτη μέρα και μας δείχνει τα γενέθλια. Δεν έχει κάτι να κάνουμε. Ας πούμε λοιπόν στο Πιέρ το μαγαζί. Μόλις βρήκαμε κάποιον να χαιρετήσουμε. Είναι η Λέια. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι απλά να τους μιλήσουμε μία φορά.
Αυτός είναι ο Πιέρ που του ανοίγει το μαγαζάκι και θα παίρνουμε σπόρους από εδώ πέρα. Το χαιρετήσαμε και αυτόν. Έχει κανένα εδώ μέσα. Συνήθως έρχονται τα παιδιά και παίζουν εδώ πέρα. Από το χωριό δεν έχει τώρα κάποιον, δεν πειράζει. Πάμε να δούμε άμα μπορούμε μέσα να κάνουμε στη βόλτα μας να βρούμε κάποιον άλλο να χαιρετήσουμε. Γιατί παίρνουμε rewards μόλις κάνουμε τις αποστολές που μας ζητηθεί. Εδώ έχει κάποια σκουπίδια, ψάχνουμε και βρούμε κάτι μέσα. Οπ, βρήκαμε κάποιον. Ποια είναι αυτή? Α, είναι η Μαρού. Τέλεια. Γεια σου Μαρού. Α, και η γιαγιά. Ας χαιρετήσουμε τη γιαγιά. Γεια σου γιαγιά. Τέλεια. Ας πάμε. Οπ, κι άλλο βλέπω εδώ πάνω. Α, δύο πολύ όμορφες κοπέλες. Η Τζότι και η Καρολάιν. Γεια σου Καρολάιν. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε και το μικρό, τον Βίνσεντ. Γεια σου Βίνσεντ. Και ο κύριος αυτός, ο οποίος είναι ο Χάρβεϊ, ο οποίος είναι γιατρός. Είναι που μόλις χώρασαν μάλλον και κάνουν ένα πολύ όμορφο περίπατο στην φάρμα. Εδώ κάποιον μου φάνηκε ότι πέτυχα, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Άμα, ποιος ήταν? Δεν ξέρω, δεν ήταν και η ιδέα μου. Από εδώ πλευρά δεν πειράζει, έχουμε μια ολοκληρώ. Ποια είναι αυτή? Η Καρολάιν. Νομίζω ότι μιλήσαμε. Μαζί της. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Άλεξ. Γεια σου Άλεξ. Είναι κανείς άλλος εδώ μέσα? Είναι και ο παππούς. Ας χαιρετήσουμε μία και τον παππού. Για να μην ξανερχόμαστε. Γεια σου Τζόρτζ. Έχουμε αρκετούς να χαιρετήσουμε. Πάμε εδώ πέρα στο τροχόσπιτο. Ήταν πολύ όμορφο τροχόσπιτο. Μέσα στο χωριό. Δεν είναι κανείς εδώ, δεν πειράζει. Κάποιος βλέπω να έρχεται. Να την αυτή που ήταν στο τροχόσπιτο. Α, η Πάμι. Γεια σου και σένα, Πάμ. Γιαγιά τη χαιρετήσαμε. Το δήμαρχο τον χαιρετήσαμε. Και εδώ ξαναχαιρετήσουμε. Πάμε από εδώ πέρα να βρούμε αν είναι κανείς στη βιβλιοθήκη. Οπ, κι άλλο λουδάκι. Αυτά τα λουδάκια. Τα μαζεύετε, δεν μας χρειαστούν και όχι μόνο αυτά, γενικά ό,τι βρίσκεται. Δεν βλέπω να είναι κανείς εδώ, πάμε να φύγουμε. Πάμε να δούμε άμα είναι ανοιχτό το μαγαζί του Clint, να χαιρετήσουμε και τον Blacksmither μας. Αργήσαμε, δεν πειράζει, αύριο πάλι. Πάμε να δούμε από εδώ πάνω αν έχει κανένα, να δούμε και λίγο την περιοχή, αν δεν είναι κανείς εδώ πέρα στο Georgia Mart. Νομίζω ότι δεν είναι κανείς εδώ και καλά κάνει και δεν είναι γιατί δεν τους χωνεύουμε. Εμείς προτιμάμε τα φυσικά προϊόντα. Πάμε όμως πρώτα να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Linus. Τη Ρόμπιν την έχουμε μιλήσει. Άντε πάμε να μιλήσουμε μία και τον Linus και μετά να κλείσω το επεισόδιο. Οπ, πρέπει να μιλήσω για αυτό να. Ας καθυστερήσω λιγάκι. Αξίζει τον κόπο. Είναι ο Σεμπάστιαν. Για να μην τον έχουμε την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως είναι 7 η ώρα να κλείσουμε και τη νύχτα. Ο Linus, Linus που είσαι? Εδώ είναι ο Linus. Τον χαιρετάμε και αυτό να. Και ας γυρίσουμε στη φάρμα μας γιατί αρχίζει και νυχτώνει. Βλέπετε, στο χωριό οι άνθρωποι κοιμούνται νωρίς. Βρίσκουμε καινούργια πράγματα, βλέπετε παντού. Όταν κάνετε βόλτες βρίσκετε. Αυτά θα μας χρειαστούν οπωσδήποτε στη συνέχεια. Ας γυρίσουμε λοιπόν γιατί έχει πάει ήδη 8. Και πώς θα περάσουμε από εδώ? Ενδιαφέρον, δεν το σκέφτηκα. Έχουμε όμως το site μας. Και θα προσπαθήσουμε να κόψουμε αυτά τα χόρτα για να περάσουμε. Είδατε ότι νύχτωσε κιόλας. Η σοδειά μας ήδη φτιάχνεται. Ας αφήσω αυτά όλο chest.
Ήμουν ο Orb User, ήταν το Stardew Valley, το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να σ' άρεσε το game. Από μένα, για χαρά.